Αυτή την Κυριακή, 11 Μαρτίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη, στο γνωστό μέρος, άλλη μία διανομή χωρίς μεσάζοντες. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους πως ενδεχομένως αυτή να είναι η τελευταία διανομή με την μέχρι τώρα μορφή, καθώς από τους επόμενους μήνες πρόκειται να γίνει πιο οργανωμένο και πάντοτε υπό την αιγίδα του Δήμου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την βοήθεια που προσφέρετε στο συνεταιρισμό για την ενημέρωση, για να ενημερώσουμε τους παραγωγούς μας και τους καταναλωτές. Για άλλη μια φορά την Κυριακή 11 του μηνός γίνεται τα προϊόντα χωρίς μεσάζοντες κάτω στο σταθμό, το γνωστό μέρος της αποθήκης της Ενώσεως. Θα είναι το τελευταίο αυτό, γιατί το Πάσχα δεν θα κάνουμε, λόγω του ότι είναι, πέφτει η Κυριακή των Βαΐων, η πρώτη Κυριακή, μετά είναι το Πάσχα και άγνωστο μετά πότε θα ξαναγίνει. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές να έρθουν να προμηθευτούν τα προϊόντα που τους χρειάζονται για κάποιους μήνες. Γιατί θα αλλάξει και το καθεστώς, ψηφίστηκε ο νόμος, θα χρειαστούν κάποιες διαδικασίες και μέσω του συνεταιρισμού ή μέσω κάποιου φορέα να αναλάβει αυτό που κάναμε εμείς τώρα αυτά τα 5 χρόνια, να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και να είμαστε υπό την επίβλεψη του Δήμου πλέον και για την καθαριότητα εκεί, και είναι ένα πολύ καλό το οποίο θέλει και ο Δήμος να συνεχιστεί. Άρα ίσως η ερχόμενη Κυριακή να είναι η τελευταία. Ναι, ίσως αυτή η Κυριακή να είναι η τελευταία. Μετά, για να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες, θα χρειαστούν κάποιοι μήνες. Θα περάσει και το καλοκαίρι και πιστεύω ότι Αύγουστο-Σεπτέμβριο να ξαναρχίσουμε.